Σύμφωνα με την πορτογαλική ρεκόρ, ο Ολυμπιακός έχει προτείνει 12 εκατομμύρια ευρώ συν 3 εκατομμύρια ευρώ μπόνους στην Πόρτο για την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο. Ο Ολυμπιακός μάχεται για να κρατήσει τον Νταβίτ Κάρμο και διαπραγματεύσει με την Πόρτο συνεχίζονται πιο σκληρές από ποτέ. Σύμφωνα με την πορτογαλική ρεκόρ, ο Τρίλος έχει προτείνει στην Πόρτο 12 εκατομμύρια ευρώ συν άλλα 3 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Η οψιόν που είχε τοποθετηθεί στην αρχική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Πόρτο είναι στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ, με τους Ερυθρόλευκους να φαίνεται ότι έχουν πλησιάσει αρκετά στις απαιτήσεις των Δράκων. Μια εξέλιξη που θα αλλάξει τα δεδομένα στην υπόθεση του Ντανιέλ Ποντένσε ανακοίνωσε χθες ο Βρετανός δημοσιογράφος Tim Ρόπτερ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ αποκαλύπτει πως πλέον ανοίγει ο δρόμος της αποχώρησης του Πορτογάλου από τη Wolves. Η Wolves έκανε επίσημο ότι ο Πορτογάλος εξτρέμ ποδοσφαιριστής δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον αγγλικό σύλλογο, δίνοντάς του την ελευθερία να επιλέξει την επόμενη ομάδα του. Η ανακοίνωση της Wolves σίγουρα δημιουργεί ενθουσιασμό στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, καθώς ο Βρετανός δημοσιογράφος αναφέρει ότι η ελληνική ομάδα έχει τον πρώτο λόγο για την απέκτωση του Ντανιέλ. Με ένα ποσό που κυμαίνεται γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής θα μπορούσε να γίνει μόνιμο μέλος της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, κάτι που επιθυμεί και ο ίδιος. Η επιθυμία του Ντανιέλ Ποντένσε είναι να παραμείνει στην Ελλάδα και να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, και αυτό δεν είναι μυστικό. Ο εξαιρετικός εξτρέμ έχει δείξει την αγάπη του για τον ελληνικό σύλλογο και τους φιλάθλους του, και η μόνιμη παραμονή του στην ομάδα θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη δυναμική του Ολυμπιακού.